2016 είναι αφιερωμένο στη Ρωσία και αφιερωμένο στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία. Σχέσεις παραδοσιακές, σχέσεις γλύπανος, σχέσεις που είναι όλες πίσω και σχέσεις που διατηρούνται ακόμα και τώρα. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια αντανακλαστική φιλική αντίδραση που έχει τόσο ο Ρωσικός λαός όσο και ο ελληνικός λαός ο ένας προς τον άλλο. Ακόμα και όταν ήταν στην εθνική μπλοκ, η αντανακλαστική συμπάθεια ήταν κάτι δεδομένο. Το δεύτερο δεν θα μπορούσε να λείψει, δεν θα μπορούσε να μην συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις και βεβαίως σημείο αναφοράς, σημαντικότατο σημείο που κυριαρχεί στις σχέσεις των δύο χωρών και των δύο λαών του Ανατολία ήδη ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Ρώσος λοιπόν του Τσάρου και της Αυτοκρατορικής Μακεδονίας, η πρώτη κυβέρνηση της Ελλάδος, πρόσωπο κομβικό για την ιστορία και των δύο χωρών και των δύο λαών. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος συνέβησε τη ζωή του ως αυτός με τον Ελληνικό κράτος, αλλά με τον Ναύπλιο, με την πρώτη πρωτεύουσα του νεότερου του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Έτσι λοιπόν ο Δήμος, ο ΛΠΑΚ και το μελλοντικό πρόσωπο του Δήμου μας, Γιάννης Καποδίστριας, στη συνεργασία με την Ενωμένη Κορμοσύνη, ξεκινάνε το έτος αυτό μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 12 η ώρα στο Βουλευτικό, αύριο δηλαδή, μια εκδήλωση αφιερωμένη στη ζωή στους αγώνες, αλλά και στο εγγόνιο, γιατί δεν μπορεί να παραμεθεί, μοιάζει πολύ στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Γιάννη Καποδίστρια. Στην εκδήλωση αυτή θα υπάρξουν δύο ομιλίες, η μία από τον Αθλαδίτη Λάκο Μπουκαλάκη, με τον Γιάννη Καποδίστρια και Φρόδωρος Πολυκοτρώνης, κυρίαρχης μορφάς της ελληνικής ιστορίας, ελληνικής επανάστασης, της σύστασης του ελληνικού κράτους, ιδιαίτερα συνδεδεμένες και είναι ιδιαίτερος πρόεδρος του Φρόδωρου Πολυκοτρώνη, ο οποίος έχει και την στέλνη κατηγορηθεί για τη στάση του εκείνη την εποχή σε μια πράγματα, αλλά γενικά από πάνω από την κυβερνήτη. Η επόμενη ομιλία γίνει από τον Αναπηρό και καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Μαρία Μαντιβάνου, η οποία θα αναπτύξει τα θέματα του Καποδίστριας και μελετής του νεότερου ελληνισμού. Πράγματι, θα πρέπει να μιλάμε μόνο για την ελληνική παραγωγή της Κονίδη και η έννοια του όρου, αλλά ναι, τον ελληνισμό αποδίδουμε κάτι ευρύτερο, που θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε από την ελληνική καθηγήτρια στην ομιλία της. Και τέλος θα ακολουθήσει η προβολή από τους πρόγραμμους λογόνους του δεκτυρωτέ Ιωάννης Καποδίστριας, το οποίο έχει, είναι παραγωγή της Ερωμένης Μονοσύνης και που θα έχουμε και καλά να είναι εδώ πέρα μας πρόγραμμας. Και ιδιαίτερη εκδήλωση, η εκδήλωση του συναγωγητή, την έννοια της αναπηρώσης του Ανθρώπους Ελλάδος και Ρωσίας, συναγωγητή την τιμή, την οποία οφείλουμε να επιτυχθούμε και να φύγουμε ως το πρόσωπο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Την Κυριακή, αύριο στις 12 η ώρα,